να καλημερίσουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο, γαστρεντερολόγο, διευθυντή της Γαστρεντερολογικής Κλινικής Μητέρα. Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Καλή σας ημέρα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, εμείς φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή μας καθηγητές, γιατρούς πολύ άξιους, οι οποίοι θα μας μιλήσουν και πείτε μας τώρα για τις νέες τεχνολογίες. Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και στη γαστρεντερολογία, γιατί εμείς το μαθαίνουμε όταν παθαίνουμε καμιά αρρώστια και λέμε πώς θα το ξεπεράσουμε. Ναι, η τεχνητή νοημοσύνη όπως παντού μπήκε και στο δικό μας χώρο εδώ και αρκετά χρόνια και συνέχεια εξελίσσεται. Ναι. Έχει μπει κυρίως στην κολονοσκόπηση. Στο κατώτερο αυτό πεπτικό. Είναι ο φόβος και ο τρόμος πολύ ναι, κόσμου. Σωστά, σωστά. Αλλά έχει μεγάλη σημασία η τεχνητή νοημοσύνη σε εμάς και πιστεύω ότι θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη στα επόμενα χρόνια. Ξέρεις, το πρόβλημα με την κολονοσκόπηση είναι ότι ξέρουμε όλοι ότι η κολονοσκόπηση προλαμβάνει το κοινό το παχύο εσωτερού. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν το προλαμβάνει 100%. Δηλαδή, δεν είναι μια κολονοσκόπηση, δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, έχει μια ευαισθησία, δηλαδή έχει ψευδώς αρνητικά. Χάνουμε βλάβες. Δηλαδή, μπορεί ένας πολύποδος να χαθεί. Να χαθεί, να είναι πίσω από μια πτυχή, να είναι λίγο βρώμικο το έντερο, να μην τον δει ο ενδοσκόπος. Δηλαδή, είναι πολλά. Ναι. Οπότε, η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να βοηθήσει σε αυτό. Εφαρμόζεται ήδη ή είναι κάτι που. Εφαρμόζεται ήδη εδώ και 2-3 χρόνια, ναι. Με και φέρει στο μητέρα, εσείς. Ναι, στο μητέρα. Την έχουμε. Και σιγά σιγά θα μπει και στο ανώτερο πεπτικό. Πώς γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο. Με τον παραδοσιακό, αλλά τι γίνεται. Αυτοί έχουν τώρα πάρει εκατομμύρια εικόνες, δισεκατομμύρια εικόνες. Έχουν φορτωθεί μέσα στα προγράμματά τους. Οπότε μπορούν και καταλαβαίνουν τι υπάρχει στο έντερο, τι βλέπει, πού είναι ο πολύποδας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι πολύποδες δεν είναι όλοι ξεσεμφανείς. Υπάρχουν επίπεδοι πολύποδες που είναι πολύ μικρή η διαφορά του χρώματός τους, της υφής τους από το δίπλα βλενογόνο, από το δίπλα τείχωμα. Οπότε το ανθρώπινο μάτι δυσκολεύεται να τους δει. Άρα μπαίνει σε περισσότερες λεπτομέρειες. Ναι, σου λέει εδώ κάτι υπάρχει. Σου βάζει ένα τετραγωνάκι και σου λέει εδώ πρόσεχε, κάτι μπορεί να υπάρχει. Οπότε, ναι, και προσέχεις καλύτερα. Και έχουν προχωρήσει και ένα βήμα ακόμα παραπέρα, όπου αυτό που βλέπει σου λέει έχει πιθανότητα στο μέλλον να σου κάνει κακοήθεια ή δεν έχει, είναι τελείως benign, είναι τελείως καλόηθες. Οπότε, πώς μπορεί με τεχνητή νοημοσύνη να γίνει πιο έτσι, να μην είναι τόσο επώδυνη αυτή η διαδικασία για τον άνθρωπο. Δεν είναι επώδυνη. Αυτό είναι μύθος. Δεν είναι επώδυνη. Επώδυνη δεν είναι σίγουρα. Δύσκολη να πεις ότι η προετοιμασία την προηγούμενη ημέρα είναι λίγο δύσκολη. Ναι. Δεν είναι και εύκολο να κοιμούνται. Καλά, δεν θέλει μια προετοιμασία από την προηγούμενη. Αυτό σου λέω. Αν το πεις ότι είναι δύσκολη προετοιμασία να πάρεις τα καθαρτικά για να πας στο τουαλέτα, ναι, αυτό είναι κάτι. Και η μέθη δεν είναι και εύκολο πράγμα. Η μέθη γίνεται μια νεσούλα και σε 20 δευτερόλεπτα έχεις κοιμηθεί και ξυπνάς. Οι πιο πολλοί λένε τέλειος ύπνος. Δεν γίνεται να ξαπλώνεις και να σταματήσουν όλα. Αυτό θα το κάνει η super artificial intelligence, η υπερτεχνητή νοημοσύνη αργότερα. Το θετικό σε αυτό είναι ότι βοηθάει και εσάς τους γιατρούς να εστιάσετε περισσότερο σε κάτι. Και αυτό που μας είπατε, ότι σου λέει και για το μέλλον μπορεί να είναι κάτι που μπορεί να εξελιχθεί σε κακοήθεια ίσως. Ναι. Άρα πρόσεξέ το. Σωστό. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό απ' όλα είναι αυτό που είπατε. Ότι αυτή η δυσκολία της προηγούμενης μέρας πρέπει πραγματικά να γίνει σωστά. Γιατί ένα έντερο δεν είναι τελείως καθαρό, δεν σε βοηθάει καμία τεχνητή νοημοσύνη. Όταν έρθουμε, ας πούμε, στο μητέρα τώρα. Ναι. Θα μου πείτε ότι θα το κάνετε με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό είναι ο παραδοσιακός τρόπος. Ο κλασικός τρόπος, το λέω με την έννοια ότι δεν έχω να επιλέξω, εκεί θα πάω. Ναι. Έχει ανεβεί το κόστος τώρα με αυτό. Κοίταξε να δεις. Έχει ανεβεί το κόστος, αλλά έχει ανεβεί το κόστος, νομίζω, γενικότερα στην αγορά. Σε όλα τα ιδρύματα έχει ανέβει το κόστος, ανεξάρτητα από τον κάποιος έχει. Όχι. Μάλιστα. Το κλασικό κόστος. Λοιπόν, άρα λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη και για το έντερό μας. Εντάξει, τουλάχιστον εκεί βοηθάει. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Χάρηκα πολύ. Αχρίαστη να είστε γιατροί, αλλά εντάξει, άμα έχετε, πώς το λένε, όπλα που σας βοηθάνε, είναι καλό. Καλό για όλους. Έτσι.